promise then it's gonna be quick. Oh, you made been the before. Γεια σας, κορίτσια. Εσείς είστε οι μπασκετμπολίστρες των Κορασίδων εδώ στο Κένταυρο? Εμείς είμαστε. Είστε την ίδια, αυτό το ίδιο τμήμα όλες, έτσι? Ναι, ναι. Εσένα πώς σε λένε? Βάγια. Και πόσο καιρό παίζεις μπάσκετ? Μπάσκετ παίζω από νηπιαγωγείο, εδώ και 7 χρόνια. Εδώ στο Κένταυρο είσαι τόσα χρόνια? Εδώ είμαι. Το μπάσκετ ξεκίνησε έτσι μια μέρα απλά, που ήμουν μικρή έτσι για να ασχολούμαι, αλλά μετά μ' άρεσε και το συνεχίζω και θα το συνεχίσω. Το έχεις αγαπήσει δηλαδή? Ναι. Για πες με, εσύ πώς ξεκίνησες μπάσκετ, πώς σε λένε καταρχήν θα μου πεις και ποια ιστορία? Κυρία, είμαι από τα Μουδανιά, έπαιζα 5 χρόνια σε εκείνη την ομάδα, τα 3 τελευταία χρόνια ήρθα εδώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ξεκίνησα το μπάσκετ. Αυτό βασικά. Πώς θα πάτε σαν ομάδα? Αρκετά καλά, τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έχουμε μία ήττα και συνεχίζουμε. Σε ποια θέση παίζεις? 4 και 5. Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι η Εύα, έχω 8 χρόνια που παίζω μπάσκετ και είμαι playmaker. Είσαι από εδώ, από την Καλλικράτεια? Από το Λάκωμα είμαι εγώ. Τι να πω τώρα για το μπάσκετ, έχει εξελιχθεί σε μεγάλη αγάπη. Ξεκίνησε μια μέρα στο γήπεδο και συνεχίζουμε τώρα κάθεκτη. Έχετε δέσει σαν ομάδα, γιατί στις γυναίκες είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Υπάρχει και ανταγωνισμός καμιά φορά. Εσείς το νιώθετε αυτό μεταξύ σας? Μεταξύ μας όχι, με στην ομάδα, αλλά το βλέπουμε στους αγώνες με τις άλλες ομάδες. Τα βρίσκουμε λίγο δύσκολα στο γυναικείο, αλλά προσπαθούμε. Εμένα με λένε Μαρία, παίζω σχεδόν 10 χρόνια μπάσκετ και εγώ ξεκίνησα από σε μικρή ηλικία, έτσι μια μέρα, και μετά μου άρεσε και συνέχισε. Εσύ τι θέση παίζεις? 2, 3, σχεδόν όλες τις θέσεις παίζω. Μετά από τόσα χρόνια που παίζετε όλες και έχετε εμπειρία, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι το άθλημα σε έχει κερδίσει περισσότερο? Ποιος είναι ο λόγος που το έχεις αγαπήσει? Είναι ομαδικό άθλημα και εκτονώνομαι κιόλας. Βάζεις καλάθια, έχεις στόχο καλό? Ναι, αρκετά. Εντάξει. Τα τρίποτα τα πετυχαίνεις? Όχι ιδιαίτερα. Εσύ είσαι η Νάγια? Η Νάγια, ναι, ναι. Νάγια, πώς βρέθηκες εσύ εδώ στο Κένταυρο να παίζεις μπάσκετ? Λοιπόν, εγώ πήρα μετάθεση από Αθήνα και ήρθα μόνιμα και ζω εδώ πλέον. Δεν είμαι από Χαλκιδική. Έπαιζα χρόνια Αθήνα, από το 1994. Α, μάλιστα. Ναι, σταμάτησα μια τετραετία όταν ήμουν φοιτήτρια και ξανάρχισα. Μάλιστα. Εδώ σε ποιο τμήμα παίζεις? Στο γυναικείο. Στο γυναικείο. Και πώς θα πάτε? Πώς, βασικά σε αγκάλια, σαν καινούρια. Ναι, είναι πάρα πολύ φιλόξενο το κλίμα εδώ. Οι κοπέλες όλες είναι σούπερ. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα, είμαστε φίλες. Αυτά. Πόσο καιρό είσαι εδώ στο Κέντρο? Είμαι κανένα πεντάμινο από αρχή τη σεζόν. Και πώς τα πάτε όσον αφορά το επίπεδο? Θεωρείται, επειδή έχω δει και τις άλλες ομάδες στο επαρχιακό, ότι θεωρούνται τα κορίτσια, εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλές ικανότητες και δυνατότητες σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Θέλουμε λίγη δουλειά ακόμα, αλλά είναι αρχή. Δηλαδή το πρωτάθλημά μας τώρα ξεκίνησε. Έναν αγώνα κάναμε χτες με τον πρωτοπόρο που είχε βγει και πέρυσι κυπελούχος και χάσαμε βέβαια. Αλλά είναι πάρα πολύ αρχή ακόμα. Όσον αφορά την Αθήνα εκεί, σε τι κατηγορία έπαιζες? Έχω παίξει γάμα, έχω παίξει βήτα, κάποτε είχα παίξει και α1. Μετά έπαθα ρήξη χιαστού, έκανα χειρουργείο, σταμάτησα 2 χρόνια. Ξαναεπανήλθα, αλλά εδώ είναι καλά, μια χαρά. Πάντως ο Κένταυρος φαντάζομαι θα είναι πολύ χαρούμενος που σε έχει στην ομάδα του. Ναι, δεν ξέρω, ελπίζω. Και τι στόχους έχεις θέσει για το μπάσκετ? Να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Να έχουμε υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Ούτε εγώ ούτε οι άλλες κοπέλες. Και από εκεί και πέρα όλα διορθώνονται. Someone else, and we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now 'cause they miss you. Shit, a nigga tried to diss you. That's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Και εδώ έχουμε τις ακαδημίες μπάσκετ του Κεντάβρου. Εσύ πόσο καιρό παίζεις? 4 χρόνια ασχολούμαι με το άθλημα. Εντάξει, ξεκίνησα επειδή είχαν αρχίσει κάποιοι φίλοι μου και ήθελα να δοκιμάσω και σταδιακά άρχισε να μου αρέσει. Εντάξει, και πλέον έγινε ένα κομμάτι της ζωής μου. Ό,τι το ευχαριστιέσαι όταν έρχεσαι εδώ, ναι. Το απολαμβάνεις? Ναι, είναι κάτι που σε βοηθάει να ξεφύγεις κιόλας από την καθημερινότητα. Εσύ ποιος είσαι, από πού είσαι και πώς ξεκίνησες τον μπάσκετ? Εμένα με λένε Δόσπρο Χάρη. Ξεκίνησα τον μπάσκετ από αρκετά μικρή ηλικία, 5 χρονών.
Ξεκίνησα να παίζω γιατί είχα δει μια ομάδα που άρεσε στον μπαμπά μου στην τηλεόραση και μου άρεσε έτσι πως έπαιζαν και είπα μήπως να παίξω κι εγώ. Και τελικά μου άρεσε και παίζω τώρα 8 χρόνια μπάσκετ. Τι δυσκολίες έχει το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί κάθε άθλημα έχει κάποια δυσκολία και κάποιες ευκολίες. Δυσκολίες έχει, γιατί πρέπει να κοιτάς όλους τους παίχτες, ειδικά με σε playmaker πρέπει να τους λες και πού πάνε και φυσικά να ξέρεις και όλα τα συστήματα. Αλλιώς. Με λένε Σαματιά Δημοσθένη, είμαι από εδώ, από την Καλλικράτεια. Το μπάσκετ ξεκίνησα φέτος, δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Ωστόσο, έχετε δέσει σαν ομάδα, τα πας καλά δηλαδή με τους υπόλοιπους συμπαίκτες, παρότι άλλοι μπορεί να παίζουν παραπάνω χρόνια από σένα. Ναι, τα πάμε μια χαρά. Έχω δέσει σχεδόν με την ομάδα. Σε έχουν αγκαλιάσει δηλαδή, σε έχουν βάλει στην παρέα τους, αν και είσαι καινούριος. Ναι. Niggas still want the fame off the name. First of all, you ain't rap long enough to be fucking with me. And you ain't strong enough. So whatever it is you pumping on, I got you thinking that you Superman. I got the kryptonite. Should I smack him with my dick in the mic? Yeah, niggas characters, not even good actors. What's gonna be the outcome? It's out of all the factors. You whack, you twisted, your girl's a hoe. You broke, the kid ain't yours, and everybody know. Your own man say you stupid, you be like, so? I love my baby mother, I never let her go. I'm tired of weak ass niggas whining over foot that don't belong to them. Fuck is wrong with them? They fuck it up for real niggas like my mans and them. Who get it all on the strip or the hands with them? Man, y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. I bring down rains, the heaviest curse ahead. No more talk. Put him in the dirt instead. You keep walking, unless you're trying to end up red. Cause if I end up fed, I end up dead. Cause you's a soft type nigga. Fake up north type nigga. Push like a soft. Εσένα πώς σε λένε και πόσο χρόνο είσαι? Με λένε Απόστολο Τυφλόπουλο. Είμαι 12 χρονών. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ σε γύρω στα 7 μου χρόνια. Αλλά μετά το άφησα λόγω μαθημάτων και φροντιστηρίων. Φέτος ξανάρχισα, έχουμε δεθεί εδώ, είμαστε όλοι μια παρέα. Εμένα με λένε Θανάση, άρχισα από πολύ μικρή ηλικία το μπάσκετ, παίζω 7 χρόνια, είμαι από μια Καλλικράτεια εδώ, έχουμε δέσει πολύ όλη η ομάδα μαζί. Αυτά. Εσύ τι στόχους έχεις, κάνεις όνειρα για το μέλλον? Ναι. Τι θέλεις? Να παίξω σε μια ομάδα καλή, ας πούμε της Α1, αυτό. Με λένε Σταματιάδη Χρήστο, είμαι 5η τάξη. Εδώ στο μπάσκετ, στο Κένταυρο, πότε ξεκίνησες? Πριν μισό χρόνο. Και από τους καινούργιους δηλαδή, εδώ της παρέας. Και πώς τα πάτε? Μια χαρά. Έχεις γνωριστεί με τα παιδιά και έχετε γίνει φίλοι? Ναι. Με λένε Τάσο Πασχαλίδη, παίζω ένα χρόνο μπάσκετ και φέτος είναι ο δεύτερος. Τι μαθαίνετε, τι κάνετε εδώ στην προπόνηση, τι έχεις μάθει όλο αυτόν τον καιρό? Να δίνω πασκαστές, να κάνουμε συστήματα, να κάνουμε τρίπλα και άλλα. Nigga running his mouth, I'ma blow his lung out. Listen, your ass is about to be missing. You know who gon' find you? Some old man fishing. Grandma wishing your soul's at rest, but it's hard to digest with the size of the hole in your chest. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my. Με λένε Νικόλα Οπανανού του Θεοδόρου. Τι καιρό παίζει? Πρώτον, παλιά έπαιζα μπάλα, αλλά ο παππούς μου και ο μπαμπάς μου έλεγε ότι είσαι δυναμικός για τον μπάσκετ. Και μετά λέω, ωραίο είναι και τον μπάσκετ. Λέω, γιατί να μην πάω. Να, εδώ έχω και τον συμμαθητή μου, τον Χρήστο, τον Σαματιάδη, τον αδερφό του και πολλούς φίλους που έχω κάνει και από παλιά και τώρα που τους γνώρισα. Εσύ, επειδή έκανες και τα δύο αθλήματα και ποδόσφαιρο, σ' άρεσε περισσότερο, σε κέρδισε περισσότερο τον μπάσκετ? Ναι. Πολύ. Γιατί, τι διαφορά έχει?
Εντάξει, εδώ νιώσεις πιο σοβαρά, όχι σοβαρά, εντάξει, αλλά εκεί ας πούμε στην μπάλα κάνεις βλακίες και το παίζεις σοβαρά δηλαδή, για ένα σκοπό. Τι σκοπό έχεις? Να νικήσει η ομάδα. Κάνεις και αγωνές? Έπαιξα δύο φιλικά. Πώς τα πήγες? Δεν ξέρω, τον προπονητή μου ρωτήσε. Εμένα με λένε Κωνσταντίνα, είναι έκτος χρόνος που παίζω. Άρα είσαι από τους έμπειρους εδώ παίκτες της ομάδας, από τους πιο παλιούς. Ναι. Και τι έχεις μάθει, έχει ανέβει το επίπεδό σου από τότε που ξεκίνησες? Ναι, θυμάμαι πέρσι δεν ήξερα που πήγαιναν τα δύο και τώρα από ξαφνικά που με έβαζε στη θέση 5, τώρα με βάζει playmaker, να καταβάζω την μπάλα. Εσένα πώς σε λένε? Παναγιώτη Νάκο. Παναγιώτη, πόσο καιρό είσαι εδώ στο Κένταυρο? 7,5 χρόνια. Και εσύ από τους παλιούς? Ναι. Και για πες μου, πώς τα πάτε, πώς είστε σαν ομάδα φέτος? Καλά. Καλά. Ναι. Εσύ τι εξέλιξη είχες από τότε που ξεκίνησες? Τι έχεις μάθει να κάνεις δηλαδή? Σουτ, πάσες, τρίπλες και αυτά. Ποιες είναι οι δυσκολίες του συγκεκριμένου αθλήματος, για πες μου. Όταν έχω ψηλούς αντίπαλους. Γυναικείο παίζεις και εσύ, αγωνίζεσαι? Παλιά ήμουνα στις ακαδημίες, αλλά εδώ και λίγα χρόνια παίζω στο Καρασίδο. Και πώς θα πας, πώς είναι το πρωτάθλημα, πώς είναι το αγωνιστικό πλέον επίπεδο? Τις προηγούμενες χρονιές ήταν καλύτερα, απλά λίγο φέτος, επειδή δεν είχαμε πολλές παίκτριες στο Καρασίδο, δεν πήγε πολύ καλά. Έχεις άγχος όταν αγωνίζεσαι? Το έχω συνηθίσει, επειδή παίζω πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω πολύ άγχος. Σε τι θέση παίζεις? Συνήθως 2 και 3. Εμένα με λένε Ελένη, είμαι 14 χρονών και μου αρέσει, πηγαίνω μπάσκετ στο Κένταυρο, αν και μου αρέσει πιο πολύ το ποδόσφαιρο. Αλήθεια? Ναι. Πιο πολύ, παίζεις και ποδόσφαιρο? Ναι, καθημερινά στο σχολείο και έπαιζα 7 χρόνια. Α, μάλιστα, οπότε τα κάνεις και τα δύο αθλήματα, ε? Και είσαι το ίδιο καλή και στα δύο? Στο μπάσκετ δεν είμαι τόσο καλή. Γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο με αρέσει περισσότερο. Με λένε Περσεφόνη. Παίζω 5 περίπου χρόνια εδώ πέρα. Και εγώ από τις ακαδημίες ξεκίνησα μαζί με τα κορίτσια και τώρα παίζω στις κορασίες. Είσαι ευχαριστημένη που έχεις αυτή την εξέλιξη, δηλαδή ξεκίνησε από τις ακαδημίες και τώρα έχεις φτάσει σημείο να... Γιατί έχω και παρέες και είναι και ροδάκι. I'm at the crossroads, look, but I'm not really sure which way to go. Should I play the low for what I did the other day? The Yoda way to flow got me striking this random. I can't stand a fake ass nigga, wanna be the phantom. Looking over my shoulder, cause it's colder than it was. I start shorty, because I'm a little older than cuz. And the buzz from the saw, with the chain to your brain, would turn that big nigga to a fucking stain. Λένε Φωτεινή, παίζω 8 χρόνια περίπου εδώ στον Κένταυρο. 5 τα τελευταία 5 παίζω κορασίδες και γυναικείο. Αυτά τώρα. Πώς θα πας στους αγώνες γενικά? Καλά, πολύ. Μ' αρέσει η επαφή, δηλαδή γι' αυτό μου αρέσει το μπάσκετ. Δηλαδή θα πήγαινα βόλεϊ. Μ' αρέσει η επαφή, γι' αυτό μου αρέσει που χτυπάμε και τέτοια, μέσα στο παιχνίδι κι αυτό. Σε αρέσει να έχεις κόντρα δηλαδή με την άλλη παίκτρια? Ναι. Είσαι δηλαδή σκληρό, πρέπει να είσαι σκληρός παίκτης για να το αντέξεις, έτσι? Είμαι, σχετικά. Και τι όνειρα εσύ έχεις?
Θέλω να το κρατήσω ως χόμπι, σίγουρα, δηλαδή και όταν μεγαλώσω, έτσι όπως παίζουν και μεγάλοι παίκτες, ακόμα και σε μικρή ομάδα. Αλλά εντάξει, θέλω να ακολουθήσω και μια άλλη πορεία σαν... Στο σχολείο τι τάξη πας? Πρώτη λυκείου. Είσαι λύκειο δηλαδή, που απαιτεί και πολύ διάβασμα, έτσι? Ναι, αλλά πιστεύω δεν θα το σταματήσω το μπάσκετ, γιατί μου αρέσει. Είναι... Δηλαδή θέλει να ξεσκάσει και λίγο από τα μαθήματα κάποιος. Προλαβαίνεις δηλαδή να τα κάνεις? Προλαβαίνω, ναι. Και άμα δεν προλαβαίνω, αφήνω κάτι άλλο λίγο. Το μπάσκετ όχι. Με λένε Δέσποινα. Είμαι εδώ στο μπάσκετ 4 χρόνια και μου αρέσει γενικά. Είναι ωραίο άθλημα. Περνάω καλά. Άλλο ήταν που ήμουν, ας πούμε, τόσο και έπαιζα μπάσκετ και άλλο είναι τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Γιατί έχεις δει διαφορά και τι θες να βελτιώσεις περισσότερο? Δεν θέλω να βελτιώσω κάτι. Πιστεύω εντάξει, πως είμαι καλή, εντάξει, δεν περηφανεύομαι κιόλας, αλλά πιστεύω πως είμαι καλή, ναι. Δεν θέλω. Είναι η αγαπημένη σου θέση? Είναι η δεύτερη και παίζω και εκεί. Και τι πρέπει να κάνεις σε αυτή τη θέση? Απλά να κάνεις άμυνα και πάσα πέρασμα, πάσα πέρασμα, τίποτα άλλο. Όταν έχονται άλλες για να σου κλέψουν την μπάλα ή να σε σκουντήξουν, να σε... Μπρόξινε, τι κάνεις? Εκεί πέρα εκνευρίζομαι. Φτάνω μέχρι εδώ, ας πούμε. Εκνευρίζομαι, ναι. Και τι κάνεις? Πεισμώνεις και... Πεισμώνω και τα παίρνω. Προσπαθώ να γίνω πιο δυνατή. Smoke him, I'll split his throat, stick in the mud, and let his blood choke him. Up north, niggas get the pig stuck up in him. And in the streets, bitches get the dick stuck up in him. My M.O. is manslaughter, kid. It's on the rails, I don't wet up more motherfuckers than water did. Slid, cause I got to slide when the dirt is done. A homicide, but they want me on a murder one. But as long as I got my gun, I'm a hype. Stay out of sight while it's light. And they'll come out at night to make moves again, stomp and bruise again. I know I'm going to hell, cause I choose to sin on my motherfucking life. I've been the devil's advocate. Mad niggas never even knew the devil had a kid, but he does. And when you